Στο μέρος οικονομικό της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Θεότητας, πρώην αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Σταϊκούρα. Καλησπέρα. Γίνεται να το κάνει αυτό μια εταιρεία? Θα πρέπει να αξιολογήσουμε όλες τις πτυχές αυτής. Σε κάθε περίπτωση, με αφορμή αυτή τη συναλλαγή που έγινε χθες, αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά ότι η κυβέρνηση με τους χειρισμούς της παροξύνει το φαινόμενο της διαπλοκής. Αντί συνεπώς συνεχώς να θωρακίζει τη χώρα, την οικονομία, την κοινωνία με βελτιώσεις του θεσμικού πλαισίου, έχει αποδηθεί σε μια αγωνιώδη προσπάθεια δημιουργίας ερισμάτων για σήμερα και για το αύριο. Εμείς, ως Νέα Δημοκρατία, με αφορμή και τη χθεσινή συναλλαγή, έχουμε τοποθετηθεί με επίσημο και ευκρινή τρόπο. Θα χρειαστεί και πόθεν έσχες προφανώς ο κύριος Σαββίδης ή αυτά έχουν λυθεί στο παρελθόν? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξέρω την συναλλαγή και τα χαρακτηριστικά. Όχι, γενικά το λέω, όχι για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Σας κάνω μια γενική τοποθέτηση με βάση αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενσωματώνοντας και την εξέλιξη τη χθεσινή. Η συγκεκριμένη εξέλιξη κίνηση εντάσσεται στις επιχειρηματικές συναλλαγές, αγορές κλπ. Τις οποίες θα ακυρώσετε ή θα επιχειρήσετε να τις θέσετε εκτός ισχύος, είπε ο κ. Μητσοτάκης μόνο εβδομάδα. Είναι δηλαδή στο κομμάτι των επενδύσεων από, και επιχειρηματικών κινήσεων από τα βατζίδες, όπως περιέγραψε ο πρόεδρος του κομματός σας? Θα σου πω κάτι. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και η Νέα Δημοκρατία, όπως είπα προηγουμένως, έχει τοποθετηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα για τέτοιες συναλλαγές με επίσημο και ευκρινή τρόπο. Ειδικά για την συναλλαγή που μου αναφέρεστε εσείς, υπήρχε χθες εκτενέστατη αναφορά. Δεν θέλω να προσθέσω κάτι άλλο. Νομίζω αυτή η αναφορά, τα ερωτήματα τα οποία ενσωματώνει η συγκεκριμένη δήλωση και στα οποία η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει απαντήσει, καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Η χώρα πώς θα κινηθεί, κατά τη γνώμη σας, κύριε Σταϊκούρα, υπό την έννοια ότι οι προσδοκίες ήταν πολύ υψηλές? Ο Πρωθυπουργός είπε ότι περιμένουμε κάτι το οποίο δεν πιστεύουμε ότι είναι αληθινό. Ετοίμαζε και τον διπλό κόμπο στη γραβάτα για να φαίνεται να κάθεται ωραία στο πουκάμισο. Τελικά πήγαμε εκεί χθες και αντί να ρίξουμε καραγκολάκι, φάγαμε 5-6. Τι έγινε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι πράγματι οι εξελίξεις χθες δεν ήταν θετικές για τη χώρα. Και δεν είναι μόνο το μέτωπο του χρέους, είναι και το μέτωπο της αξιολόγησης. Και δυστυχώς σε κανένα από αυτά δεν προέκυψε λύση. Εξηγούμε. Τι περιμέναμε χθες? Περιμέναμε καταρχήν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, να υπάρξει συμφωνία, αυτό που λέγεται staff level agreement, και να γίνει εκταμείευση της δόσης. Αντιθέτως, τι προέκυψε? Ότι η αξιολόγηση δεν ολοκληρώνεται ακόμα, γιατί υπάρχουν προαπαιτούμενα τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί. Δεν ξέρω αν ο αριθμός είναι 25, 20, 30, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι αρκετά προαπαιτούμενα που η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει υλοποιήσει. Θέλετε να μας πείτε μερικά από αυτά για να καταλάβει και ο κόσμος που ακούει? Μα για να σας πω, θα πρέπει να έχω συμφωνία. Συμφωνία δεν έχω. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, ακόμα και πέρσι η κυβέρνηση δεν δέχτηκε να καταθέσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το συμπληρωματικό μνημόνιο το οποίο υπέγραψε. Άρα από τη στιγμή που δεν έχω συμφωνία, δεν μπορώ να κάνω σύγκριση του τι έχει γίνει με το τι έπρεπε να γίνει. Αυτό που ξέρω πάντως είναι ότι σύμφωνα με τα κείμενα τα οποία είχαν διαρρεύσει, υπάρχουν περίπου 140 προαπαιτούμενα τα οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν και φαίνεται από τις χθεσινές αναφορές των Ευρωπαίων αξιωματούχων, νομίζω και του Υπουργού Οικονομικών, ότι υπάρχουν περίπου 25 προαπαιτούμενα που δεν έχουν υλοποιηθεί. Δεν είμαι σε θέση να σας πω ποια είναι αυτά, αλλά για να μην έχουν υλοποιηθεί δεν νομίζω να είναι και πάρα πολύ εύκολα. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Μη ολοκληρώνοντας την αξιολόγηση, ουσιαστικά δεν έχουμε εκταμείευση δόσης. Μη εκταμείευση δόσης σημαίνει ότι στερείται ρευστότητα η πραγματική οικονομία. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου συνεχώς διωγγώνονται και δεν αποπληρώνονται. Και θέλω να σας πω ότι με βάση το συμπληρωματικό μνημόνιο, όχι το τρίτο μνημόνιο, ανέτρεξα λίγο στις ταμιακές εκροές και διαπίστωσα ότι σήμερα που μιλάμε έχουμε απόκληση περίπου 13,4 δισεκατομμύρια ευρώ από τα χρήματα που θα έπρεπε να είχαμε πάρει με βάση τον προγραμματισμό. Ξαναπείτε το λίγο αυτό, γιατί το νούμερο είναι τεράστιο. Θα έπρεπε να έχουμε πάρει. Θα έπρεπε να έχουμε πάρει μέχρι τώρα συν 13,4 δισεκατομμύρια ευρώ από τις εκταμιεύσεις δόσεων, εάν πήγαιναν όλα με βάση τον προγραμματισμό του Μαΐου του 2016. Τα μέτρα τα πήραμε όλα όμως. Τα μέτρα τα πήραμε όλα. Άρα από αυτά τα 13,4 δις, τα 5,1 δις θα ήταν για ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου. Σας θυμίζω και πάλι ότι με βάση το τρίτο μνημόνιο θα έπρεπε οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου να έχουν αποπληρωθεί το 2016. Ο στόχος μετατέθηκε για το 2017
και είναι πρόδειλο ότι ο στόχος τώρα μεταφέρεται για ακόμη μια φορά το 2018. Άρα στο ένα μέτωπο της ολοκλήρωσης αξιολόγησης αυτή δεν ολοκληρώθηκε. Δεύτερον, το δεύτερο μέτωπο, στο χρέος. Ούτε εκεί είχαμε κάτι. Τι προέκυψε όμως από την ανακοίνωση, προέκυψαν δύο πολύ ουσιαστικά στοιχεία για εμένα. Πρώτον, ότι η ρύθμιση για το χρέος θα εδράζεται στις αποφάσεις του Μαΐου του 2016. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα όποια ουσιαστικά μέτρα για το χρέος που θα πρέπει να ληφθούν σήμερα, και αυτό το ζητάει και η Νέα Δημοκρατία, εντός και εκτός Ελλάδος, θα εφαρμοστούν πότε? Μετά το 2018, πρώτον, υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα υλοποιεί μέχρι τότε πλήρως τις δεσμεύσεις της, δεύτερον, και πολύ σημαντικό, ότι τότε θα κριθεί ποια μέτρα και αν αυτά τα μέτρα είναι αναγκαία για την ενίσχυση της βιωσιμότητας του χρέους. Άρα η απόφαση του 2016 είναι μελλοντική για το χρέος και τελεί υπό προϋποθέσεις. Και ένα τελευταίο σχόλιο, επίσης στην ανακοίνωση του Eurogroup, προκύπτει στο τέλος, στην τελευταία γραμμή, ότι η ρύθμιση για το χρέος θα στηρίζεται σε φιλόδοξους δημοσιονομικούς στόχους. Φιλόδοξη δημοσιονομική στόχη σημαίνει συνήθως υψηλή δημοσιονομική στόχη. Και όπως φάνηκε από τις αναφορές του επικεφαλής του Eurogroup, κλείδωσε το 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα και για το 2022. Άρα εκεί που ξέραμε ότι θα είμαστε για 4 χρόνια με 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα, πλέον αυτό γίνεται τουλάχιστον 5 χρόνια. Που σημαίνει ότι η λιτότητα επεκτείνεται. Κύριε Σταϊκούρα, λεφτά υπάρχουν για να μπορούμε να περιμένουμε μέχρι το τέλος Ιουνίου ή και περισσότερο, γιατί θυμίζω Ιούλιο πρέπει να πληρώσουμε και κάποιες δόσεις. Εάν θέλουμε να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας ως χώρα, λεφτά δεν υπάρχουν. Εάν όμως η κυβέρνηση... Ως χώρα εντός και εκτός συνόρων. Ακριβώς. Εάν η κυβέρνηση συνεχίζει και επεκτείνει την εσωτερική στάση πληρωμών, σκουπίζει τα ταμιακά διαθέσιμα από παντού και κάνει ρέπος και δεν αποπληρώνει τις οφειλές τις οποίες έχει, τότε κρατάει για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ταμιακά διαθέσιμα. Αυτό κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν φαίνεται όμως να πηγαίνει πολύ καλά η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο σκέλος των εσόδων. Με αποτέλεσμα, τα όποια επιπλέον κεφάλαια πίστευε ότι θα είχε διαθέσιμα για να μπορέσει να ξεπεράσει και το σκόπελο του Ιουνίου, να καθίσονται μη ρεαλιστικά. Και κύριε Σταϊκούρα, εσείς οι οικονομολόγοι συνήθως έχετε έναν μαγικό τρόπο να κάνετε προβλέψεις, άρα θα μπορείτε σίγουρα να προβλέψετε πότε όλα αυτά τα αρνητικά στοιχεία και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού αλλά και στο δημοσιονομικό προφίλ της χώρας θα γίνουν ένας τείχος, γιατί αυτό ακούω να περιγράφεται από οικονομολόγους, ότι θα βρεθούμε μπροστά από ένα, πως λέγαμε παλιά, δημοσιονομικό γκρεμό, τώρα θα βρεθούμε μπροστά από ένα δημοσιονομικό τείχο που θα απαγορεύει στη χώρα και να περάσει σε περίοδο ανάπτυξης, κυρίως όμως να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις της. Πότε το προβλέπετε χρονικά? Λοιπόν, το ερώτημα σας έχει πολλές διαστάσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω γιατί τα μεγέθη είναι λίγο διαφορετικά μεταξύ τους. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι σήμερα που κάνουμε την επικοινωνία, που έχουμε αυτή την επικοινωνία, αποδεικνύεται ότι χάθηκαν 2,5 χρόνια. Γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί να επαναφέρει σήμερα την οικονομία σε διαδικασία οικονομικής μεγέθυνσης, κατάσταση στην οποία θυμίζω την παρέλαβε και όπως έδειξαν τα πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ, παραμένει η χώρα σε ύφεση. Άρα δεν τα έχει καταφέρει ακόμα. Προσπαθεί να πετύχει κάτι ουσιαστικό για το χρέος, στηριζόμενοι και στις αποφάσεις του 2012 που οι εταίροι δεν τήρησαν ούτε κατά το παρελθόν, αφού επιβάρυνε η σημερινή κυβέρνηση τη βιωσιμότητά της και πάλι δεν τα έχει καταφέρει. Προσπαθεί να εντάξει τη χώρα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, που θα έπρεπε η χώρα να δέχεται το Μάρτιο του 2015 και πάλι δεν τα έχει καταφέρει. Προσπαθεί να βγάλει τη χώρα στις αγορές, στις διεθνείς αγορές, κάτι που έγινε το 2014, σας θυμίζω, δύο φορές, και δεν τα έχει καταφέρει. Προσπαθεί να άρει τους κεφαλαιακούς περιορισμούς, τους οποίους η ίδια προκάλεσε και δεν τα έχει καταφέρει. Άρα, σας δείχνω μέσα από 5 στοιχεία συγκεκριμένα ότι χάθηκαν 2,5 χρόνια από την οικονομία, η χώρα χρεώθηκε 2 αχρέα στα μνημόνια, οι πολίτες στοχοποιήθηκαν και η οικονομία γονάτισε. Εάν εκτιμήσουμε και θεωρήσουμε, όπως το ευχόμαστε, ότι θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των συντομότερων δυνατών, εκτιμώ ότι η χώρα μπορεί να βρεθεί φέτος εξαιτίας της κακής περσινής χρονιάς σε ένα σημείο ισορροπίας. Να υπάρχει ένα θετικό πρόσημο στην οικονομία, αλλά αυτό το θετικό πρόσημο στην οικονομία φέτος, πρώτον, θα είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό που εκτιμούσε η κυβέρνηση, και
Και δεύτερον, δεν θα είναι αποτέλεσμα μιας βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά μιας κυκλικής ανάταξης. Δηλαδή θα οφείλεται στην πολύ κακή επίδοση της οικονομίας πέρσι. Δεύτερη εκτίμηση, το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη στο τέλος της φετινής χρονιάς θα είναι χαμηλότερο από ό,τι στην αρχή της χρονιάς. Δηλαδή ο πολίτης θα βρεθεί με λιγότερα χρήματα. Και αυτό γιατί επιβάλλονται νέοι φόροι, νέες ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Και για φέτος και για το 2018. Όχι μόνο για μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος. Άρα αυτές είναι οι δύο εκτιμήσεις που μπορώ να σας κάνω με βάση τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Και κύριε Σταϊκούρα, κλείνοντας, σε όλο αυτό, θα ήθελα για μια σύντομη απάντηση γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο περιγράφεται, το ότι αυτό που κάνει η κυβέρνηση διαπραγματεύεται ή όχι, έχει πετύχει, έχει αποτύχει μέχρι στιγμής, δεν έχει φέρει αυτό που θα ήθελε σχέση με το χρέος. Η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει ευθύνη, δεν θα έπρεπε να προσπαθήσει να συζητήσει με την κυβέρνηση ως ένα δείγμα καλής πρόθεσης και να πει πάμε μαζί να βρούμε ένα κοινό τόπο και να παρουσιαστούμε μπετόν ενωμένοι απέναντι στους δανειστές για να πετύχουμε κάτι, όπως για παράδειγμα πέτυχε η Κύπρος ή η Πορτογαλία. Σύντομες παρατηρήσεις και απαντήσεις. Πρώτον, η αξιωματική αντιπολίτευση έβαλε πλάτη το καλοκαίρι του 2015 όταν η χώρα κατέρευε. Δεύτερη παρατήρηση. Συνεχίσαμε να βάζουμε πλάτη μεταγενέστερα ψηφίζοντας διαθροτικές αλλαγές. Διαθροτικές αλλαγές που βρίσκονταν και μέσα στο τρίτο μνημόνιο. Και είπαμε ότι μπορούμε να θέσουμε δύο εθνικούς στόχους. Τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων περίπου στο 2% του ΑΕΠ για το μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους που επιβάλλει η σημερινή κυβέρνηση. Έχετε διαπιστώσει όμως ότι η κυβέρνηση αυτή δεν θέλει να συζητήσει. Και φτάσαμε το Δεκέμβριο του 2016, όταν και δέχθηκε όλες αυτές τις δίθεν κόκκινες γραμμές τις οποίες είχε. Και σε ό,τι αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα και σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση του χρέους. Σας θυμίζω ότι ακόμα και σήμερα μιλάμε με βάση τις αποφάσεις του Μαΐου του 2016, έτσι. Άρα η κυβέρνηση είναι αυτή που τορπίλησε την εθνική προσπάθεια. Εμείς, από τη δική μας πλευρά, θέσαμε τους στόχους, θέσαμε τις προτεραιότητες, είπαμε σε ποια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε για τη βελτίωση βιωσιμότητας του χρέους. Επιμήκυνση περίοδου χάριτος, επιμήκυνση περίοδου αποπληρωμής, χαμηλότερα επιτόκια, μετατροπή των κειμενόμενων επιτοκίων σε σταθερά. Και αυτά που σας λέω τώρα, τα είπαμε και τα καταθέσαμε και γραπτός και εκτός Ελλάδος. Ήταν ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρα.